τελείωσε το διαγωνιστικό μέρος. Και η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια αδιάχυτη απογοήτευση, γιατί πραγματικά δεν πήγε καθόλου καλά αυτό το θέμα, τόσο πολύ που επειδή κάποια στιγμή το είχατε κάνει την προηγούμενη σεζόν με ένα θέμα που ήταν επίσης πολύ σημαντικό και ωραίο, μετά τους το είχατε ξαναφέρει ως task, ίσως δεν ξέρω, επειδή αφορά πάρα πολύ τον κόσμο και είναι ένα θέμα που έχουν ζητήσει οι τηλεθεάτριές μας πολύ συγκεκριμένα, ίσως με αυτά που είπατε να μπορούσαμε να το φέρουμε ακόμα καλύτερα. Δεν ξέρω. Έχω την αίσθηση τα κορίτσια φέτος. Τώρα που άλλαξε και λίγο ο διαγωνισμός, που έχουμε περισσότερες δοκιμασίες, που είναι 2 την εβδομάδα και μετά θα είναι και ακόμη περισσότερες και θα φτάσουμε και στο σημείο που θα είναι κάθε μέρα δοκιμασία, νομίζω ότι απλά διεκπεραιώνουν τη δοκιμασία, τα δίνουν όλα στο ελεύθερο θέμα, αλλά έτσι η βαθμολογία της εβδομάδας τους, δηλαδή το κάνουν για να τελειώνουν, που εμείς θέλουμε ακριβώς το αντίθετο. Πρέπει να δείξετε την προσωπικότητά σας μέσα από τις δοκιμασίες. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί τις ξεπετάτε έτσι, γιατί είναι ξεκάθαρο το ξεπετάτε. Δηλαδή λες, θα βάλω αυτό με αυτό, μωρέ, εντάξει, αύριο που είναι ελεύθερο, θα τα κάνω καλύτερα. Και μετά είναι προτινόμενα κορίτσια που δεν πρέπει, κορίτσια που πρέπει να κερδίσουν την εβδομάδα, δεν κερδίζουν ποτέ. Έχετε δει πιο εύκολο τρόπο να κερδίζει κάποιο 2.500 ευρώ την εβδομάδα? Γιατί εγώ δεν έχω δει ποτέ. Φτιάχνοντας 6 look. Σκεφτείτε το δηλαδή, και πείτε μας.